Αυτή είναι η συναγωγή στο κέντρο τη Αθήνα που ήταν βασικό στόχο των τρομοκρατών που συνέλαβε η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Υπό άκρα μυστικότητα, οι μυστικέ υπηρεσίε πέρασαν χειροπέδε σε δύο Πακιστανούς οι οποίοι βρίσκονταν σε ανοιχτή γραμμή με εγκέφαλο στην Τεχεράνη και σχεδίαζαν επίθεση. We're not We live in such a world. Η συναγωγή που στο ισόγειο της φιλοξενεί ένα εστιατόριο βρίσκεται σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα μέρη της Αθήνας. Από εδώ καθημερινά περνούν χιλιάδες Αθηναίοι αλλά και τουρίστες. We want peace only. Οι ελληνικέ αρχέ είχαν λάβει από τον περασμένο Νοέμβριο πληροφορίε για δύο άνδρες οι οποίοι ζούσαν στη Ζάκηθο και στην Πελοπόννησο. Γνώριζαν ακόμη πω είχαν σχέσει με έναν άνδρα από το Ιράν, ο οποίο μάλιστα φέρεται να ανήκει για να διατηρήσει στενέ σχέσει με του φρουρού τη Επανάσταση. Ο 30χρονο αρχηγό του προέτρεπε να επιτεθούν στη συναγωγή έναντι αμοιβή 15.000 ευρώ καθένα. Γιατί καθυστερείτε, προχωρήστε γρήγορα, σκεφτείτε το ενδεχόμενο των όπλων ή των αερίων. Δεν θα αλλά ελπίζω Οι δύο Πακιστάνοι που συνελήφθησαν οδηγήθηκαν στον Ισαγγελέα, ο οποίος τους άσκησε δίωξη για ένταξη και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, ενώ για διεύθυνση σε εγκληματική οργάνωση ασκήθηκε δίωξη στον 30χρονο, ο βρίσκεται στο Ιράν. Ευχαριστίε στι υπηρεσίε ασφαλείας τη Ελλάδα, οι οποίες απέτρεψαν την τρομοκρατική επίθεση, απίφθηναν ο προθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου και η Μοσάντ. Η υπόθεση που αποκαλύφθηκε στην Ελλάδα είναι ένα σοβαρό θέμα που αποτράπηκε με επιτυχία από τι ελληνικέ δυνάμεις ασφαλείας Μετά την έναρξη τη έρευνα για του υπόπτου στην Ελλάδα, η Μοσάντ παρήχε συνδρομή πληροφοριών για την αποκάλυψη τη δομή, των μεθόδων εργασία τη και τη συνείδηση με το Ιράν. Η έρευνα αποκάλυψε ότι η δομή που λειτουργούσε στην Ελλάδα αποτελεί μέρο ενό εκτεταμένου ουρανικού δικτύου που διευθύνεται από το Ιράν και εκτείνεται σε πολλέ χώρε. Η Ελλάδα, το Ισραήλ και ο ελεύθερο κόσμο πρέπει να σταθούν ενωμένοι στην αντιμετώπιση των τρομοκρατικών απειλών, είναι το μήνυμα που στέλνει μέσα από το Open ο πρέσβη του Ισραήλ, Νοάμ Κάτ. Το Ιρανικό καθεστώ των Αγιατολάχ είναι ο υπαριθμόν ένα υποστηρικτή διακινητή και εξαγωγέα τη τρομοκρατία παγκοσμίω. Η υποστήριξη για την τρομοκρατία είναι μέρο τη αχρία συμπεριφορά του, η οποία περιλαμβάνει επίση την παροχή ντρόουν για επιθέσει στην Ουκρανία, την παρενόχληση τη ελεύθερη ναυσιπλοεία και τι προσπάθειε για την επίτευξη στρατιωτική πυρηνική ικανότητα. Οι τρομοκράτε είχαν ως στόχο να στρατολογήσουν και άλλα άτομα προκειμένου να τα εντάξουν στην οργάνωσή του στην Ελλάδα.